Σε νέο μήνυμα προς τον φίλαθλο κόσμο της Καβάλας προχώρησε ο μεγαλομέτοχος επιχειρηματίας Αλεξάνδερ Χαντιντάτζη, επισημένοντας ότι πρέπει να δεσμευτούμε 120% προς τον ΑΟΚ. Όπως τόνισε ο ίδιος, εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχουν 90% πιθανότητες να μείνει η ομάδα μας στη Super League 2. Ανεξάρτητα από αυτό το αποτέλεσμα, στόχος μας θα είναι να δημιουργήσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για την κατάκτηση πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έχω δώσει στους προπονητές μας και στα μέλη της ομάδας μας τη δυνατότητα να υπογράψουν και να φέρουν στην Καβάλα 18 κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές που μπορούν να πρωταγωνιστούν τόσο στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία όσο και στη Super League 2. Στόχος μας είναι να υπογράψουμε τους ποδοσφαιριστές πριν από τις 15 Ιουλίου και η προετοιμασία θα ξεκινήσει 1η Αυγούστου. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες κάθε μέρα που περνάει ώστε η Καβάλα να βρίσκεται Super League 2 αυξάνονται. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω να τις ονοματίσω τις ομάδες για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, υπάρχουν χωρίς καμία υπερβολή 6 ομάδες στη Super League 2, οι οποίες αυτή τη στιγμή τους είναι στον αέρα. Δεν θα πω ποιες και τι, όποιος φίλαθλος μπορεί να ψάξει και θέλει να ψάξει μπορεί να τις βρει. Πρόκειται για 6 συλλόγους που πιθανόν θα αφήσουν 6 κενά πίσω τους. Αυτά τα 6 κενά λοιπόν, τα πιθανά 6 κενά, αρχικά θα κληθούν να καλύψουν οι ομάδες οι οποίες δεν προβιβάστηκαν από τα play-off της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μάλιστα. Και στη συνέχεια, αν καλυφθούν και από τις 3 ομάδες οι οποίες βρουν τον τρόπο να συμμετάσχουν στο οικονομικά απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2, τότε θα μείνουν και τα υπόλοιπα πιθανά κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν κάπως. Τώρα, αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο όπλο που έχει η Καβάλα στα χέρια της είναι η οικονομική σταθερότητα. Δηλαδή, εάν κληθεί να συμμετάσχει σε αυτό το απαιτητικό πρωτάθλημα όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, η Καβάλα έχει τη δύναμη να δηλώσει παρούσα και να εξασφαλίσει νομικά και οικονομικά την συμμετοχή της στη Super League 2 της επόμενης σεζόν. Μάλιστα. Απλά, αυτή τη στιγμή, είναι θέμα χρόνου να ξεκαθαρίσει ποιες από αυτές τις 6 ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα θα μπορέσει να λύσει τα θέματά της και να μπει τελικά στην Super League 2 ή αν τελικά και οι 6 πάρουν το δρόμο για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Όσον αφορά το θέμα των εισιτηρίων διαρκείας, ο κύριος Χατιντάτζη τόνισε τα εξής. Για να στηριχθεί η ομάδα για φέτος, αλλά για τα επόμενα χρόνια, είναι σημαντικό για εμένα και το σύλλογο να γνωρίζουμε ότι έχουμε την αγάπη και την υποστήριξη των φιλάθρων και της πόλης. Ως μέρος αυτής της δέσμευσης, στόχος μας θα είναι να πουλήσουμε 3.000 εισιτήρια διαρκείας έως τις 5 Ιουλίου 2022. Πλέον, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, στέλνοντας πάντα το μήνυμά του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε να αναλύσει το πλάνο προς το φίλαθλο κοινό της πόλης, προσκαλώντας και προκαλώντας το φίλαθλο κοινό της Καβάλας να προπαραγγείλει ουσιαστικά το εισιτήριο διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου αρχικά. Το πρώτο μέλημα λοιπόν είναι αυτό. Θέλει να δει μία προπαραγγελία εισιτηρίων διαρκείας η οποία θα φτάσει τον αριθμό των 3.000 ονομάζοντάς τους και ο ίδιος ως τους εκλεκτούς πρώτους φιλάθλους της ομάδας οι οποίοι θα μπορέσουν να προμηθευτούν ένα εισιτήριο διαρκείας στην τιμή των 70 ευρώ χωρίς όμως να χρειαστεί να δώσουν χρήματα στο πρώτο διάστημα, δηλαδή δεν χρειάζεται να δώσει κάποιος χρήματα αύριο που θα ξεκινήσει και επίσημα αυτή η προπαραγγελία εισιτηρίων διαρκείας, παρά μόνο να συμπληρώσει, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Αυτό. Μπράβο.